Συνολικά για το νομοσχέδιο τοποθετήθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο σύντροφος Κατσιώτης, για τους λόγους βέβαια για τους οποίους καταψηφίζουμε. Ωστόσο, με την διάταξη για τους μετανάστες συμφωνούμε. Να αφαιρεθεί ωστόσο η διάταξη για τον ένα μήνα ανεργίας, να χάνεται το δικαίωμα, γιατί σίγουρα θα γίνει αντικείμενο εκβιασμού από τους εργοδότες. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της έλλειψης των χεριών, ισχύει. Ισχύει, το ξέρουμε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Εδώ ζούμε εξάλλου. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στις κατασκευές. Το πρόβλημα είναι το εξής, κύριε Υπουργέ. Ότι ενώ θα περίμενε κανείς με όλη αυτή τη δουλειά, με όλη αυτή την πίεση δουλειά Σαββατοκύριακα τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Ωστόσο, κύριε Τσακλόγλου, ο μέσος όρος των ενσύμων των οικοδόμων ανά μήνα είναι 15 ένσημα. 12, να υπενθυμίσω, ήταν τον καιρό της κρίσης που η ανεργία στον κλάδο των κατασκευών ήταν πάνω από 90%. Τα άλλα τα ένσημα πού πήγαν? Πού πήγαν τα άλλα τα ένσημα μετά τα 15? Εδώ κάποιος κλέβει. Και βεβαίως δεν κλέβει μόνο τους οικοδόμους που δουλεύουν 25, 27, ίσως και 30 μέρες το μήνα. Και αυτοί φυσικά είναι οι εργολάβοι, οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι όμιλοι, με την ανοχή του Υπουργείου και της κυβέρνησης των κυβερνήσεων, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά κλέβουν ωστόσο και τον ΕΦΚΑ. Και μην πει ο Υπουργός, γιατί αρέσκεται σε τέτοια, ότι να διεκδικούν οι οικοδόμοι. Οι οικοδόμοι διεκδικούν, αλλά ωστόσο ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τους εκβιασμούς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι καταγγελίες στο ΙΚΑ με δική σας ευθύνη, παρά το ότι λέτε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διάφορα τέτοια, αργούν πάνω από 2 χρόνια, ένσταση στην ένσταση και πάει λέγοντας. Έλεγχοι δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά δεν υπάρχουν, με ευθύνη του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Θα σας το πω πρακτικά. Εγώ έχω από 15 χρονών στα Γιαπιά. Και σε όλα αυτά τα χρόνια 2 φορές έχω δει έλεγχο. Να ρωτήσει ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ. 2 φορές. Και για να μην λέμε πολλά λόγια, αύριο δίπλα από το ΙΚΑ, από υποκατάστημα του ΙΚΑ που θα γίνεται οικοδομή, αν έχει πάει κανείς να κάνει έλεγχο, δίπλα από το ΙΚΑ. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, ούτε καν βενζίνη. Θα πει κανείς ότι καλά, τι θα κάνουμε, πίσω από κάθε οικοδόμο θα πάει και ένας ελεγκτής? Όχι. Όχι, δεν λέμε αυτό, αλλά όχι και αυτό το χάλι, κύριε Υπουργέ, να μην πάει κανείς ποτέ. Τότε λοιπόν, γιατί θα πρέπει να πάει, γιατί θα πρέπει να προσελκύσετε κάποιον να πάει στην οικοδομή και δεν πάει αλλού που θα έχει 25 ένσημα το μήνα και πιο ελαφριά δουλειά? Πότε θα συμπληρώσει δικαίωμα σύνταξη στην οικοδομή, μετά από 50 χρόνια? Ή θα πρέπει να ελέγχει κάθε πρωί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λέγει κάθε πρωί τον εργάνη, αν τον έχει δηλώσει ο εργοδότης? Γιατί να πάει λοιπόν, γιατί να πάει χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας? Πού είναι, γιατί δεν την υπογράφεται παρά τις επανειλημμένες τοποθετήσεις μας? Γιατί δεν γενικεύεται σε όλα τα οικοδομοτεχνικά έργα? Ποιος δεν την θέλει? Πού είναι το 7ωρο, το πενθήμερο, το 35ωρο που λέει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και που φυσικά είναι μόνιμο αίτημα? Πώς θα πάει δηλαδή ο άλλος, θέλετε να πάει ο άλλος να δουλέψει ένα νέο παιδί στο γιαπί, στον ήλιο, στη βροχή, στο κρύο, χωρίς να ξέρει πότε θα τελειώσει, πόσα λεφτά θα πάρει, πόσα ένσημα θα πάρει, πόσες μέρες θα δουλέψει? Δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε, αν δεν τα ξέρουμε αυτά. Σας φέρω το παράδειγμα των τελευταίων ημερών στο Ελληνικό. Παρέμβαση του Συνδικάτου, δούλευαν εκατοντάδες οικοδόμοι την Κυριακή ανασφάλιστοι. Μπήκαν κάποια πρόστιμα βέβαια, αλλά αυτά εντάξει, είναι ελάχιστα μπροστά στα μεγέθη των δις που πέφτουν και σχεδιάζεται να πέσουν το επόμενο διάστημα. Φυσικά, εμείς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί τα συνδικάτα. Το ζήτημα είναι εσείς, το κράτος, τι κάνετε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βέβαια, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος, το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος σε έναν κλάδο χωρίς μέτρα ασφάλειας, που μόνο φέτος έχει πάνω από 20 νεκρούς και δεκάδες σακατεμένους? Γιατί λοιπόν θα πρέπει να έρθει αυτός ο νέος? Και για την ιστορία, να μην λέμε και λόγια στον αέρα, καταθέτω εδώ στα πρακτικά τα στοιχεία και τα ονόματα των συναδέλφων, για τους οποίους δεν κλάψαν και πολύ.
Να πάει για ποιο λοιπόν λόγο ένα νέο παιδί στην οικοδομή, για να αφήσει τα κοκαλάκια του εκεί, χωρίς μέτρα ασφάλισης, με εντατικοποίηση στα κόκκινα, με δουλειά τα Σαββατοκύριακα, πού είναι οι έλεγχοι? Δεν λειτουργούν, με ευθύνη του Υπουργείου οι μεικτές επιτροπές ελέγχου. Γιατί? Να επανασυσταθούν χτες, όχι αύριο, χτες. Να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί εκεί θα πάει το πράγμα, με τα έργα που είναι μπροστά για το επόμενο διάστημα, πόσοι οικοδόμοι σκοτώθηκαν στα Ολυμπιακά έργα. Γιατί εκεί θα πάει. Λύστε λοιπόν αυτά τα ζητήματα και μετά βλέπουμε αν έρχονται νέοι στην οικοδομή και μετά εδώ είμαστε να ξαναδούμε και πόσοι χρειάζονται και τι δεν χρειάζονται. Και κυρίως για να επιστρέψει, κύριε Υπουργέ, ένα σημαντικό κομμάτι έμπειρο, εργατικό, τεχνικό, δυναμικό οικοδόμων, οι οποίοι με δική σας ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, φύγαν και δουλεύουν στο εξωτερικό. Να επιστρέψουν λοιπόν, και για να επιστρέψουν θα πρέπει να πληρωθούν, γιατί ο τζάμπας πέθανε. Και να μην ανησυχεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι αυτά τα μέτρα θα είναι σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Δεν θα είναι. Μια ανάσα για τους οικοδόμους είναι. Εκτός φυσικά, και αν υπάρχει σχεδιασμός, να έρθουν εδώ χιλιάδες εργάτες, οι οποίοι θα ζουν και θα δουλεύουν χωρίς κανένα από αυτά τα μέτρα, στα πρότυπα του Κατάρ. Κατάρ εμείς δεν θα γίνουμε εδώ. Εδώ υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχει ομοσπονδία, υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι εργάτες λοιπόν που θα έρθουν εδώ πρέπει να διασφαλιστούν. Να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους. Τέλος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας ένα λεπτό. Ένα πάγιο αίτημα που το ξέρετε, κυρία Τσακλόγλου, και εσείς, είναι το ζήτημα της διανομής των υπεραγνώστων ενσύμων. Είναι ζήτημα που αφορά χιλιάδες οικοδόμους. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τα ξαναλέμε. Το δηλώνουμε ότι εμείς πίσω από αυτό το δίκαιο αίτημά μας δεν πρόκειται να κάνουμε. Να το πω πρακτικά για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι βουλευτές εδώ πέρα για ποιο θέμα μιλάμε. Ας υποθέσουμε ότι πάει κανείς στο σπίτι του Υπουργού αύριο το ΙΚΑ, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, στο σπίτι του κυρίου Γεωργιάδη, μετά από 10 χρόνια που έχει τελειώσει. Διαπιστώνεται ότι ο Υπουργός χρωστάει χι αριθμών ενσύμων με βάση την ογκομέτρηση. Θα τα πληρώσει, ο ΕΦΚΑ θα πάρει τα λεφτά και θα τα πάρει υποχρεωτικά. Ωστόσο, τα ένσημα αυτά δεν θα αποδοθούν στους οικοδόμους. Δεν θα αποδοθούν. Γιατί φύγαν, γιατί είναι αλλού, γιατί. Αυτά λοιπόν τα ένσημα μαζευτήκαν. 2, 3, 5 εκατομμύρια. Είναι ένσημα δουλεμένα, είναι ένσημα με υδρότα, δεν είναι ένσημα χαρισμένα, τα οποία θα πρέπει να αποδοθούν εδώ και τώρα στους οικοδόμους. Βεβαίως λέει ο Υπουργός ότι εμείς με τα λεφτά αυτά επιδοτούσαμε τη σύνταξη τα 2 χρόνια πιο νωρίς. Δεν ισχύει. Θέλω πολύ χρόνο να το αναλύσω. Εμείς δεν ζητάμε λεφτά. Τα λεφτά καλά έκανε και τα πήρε, καλά έκανε και τα βάλε όπου τα βάλε. Εμείς ζητάμε τα ένσημα να ονομαστικοποιηθούν τα ένσημα στους οικοδόμους για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχει νεκρός οικοδόμος το καλοκαίρι 67 χρονών, ο οποίος δεν πήγε για χόμπι, για δουλειά. Πήγε γιατί δεν συμπλήρωνε, είτε δεν συμπλήρωνε να βγει σε σύνταξη, είτε η σύνταξή του ήταν σύνταξη φτώχειας και ο άνθρωπος πέθανε μέσα στον ήλιο γιατί δεν άντεξε. Ένας από τους πόλους, 67 χρονών. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ευθύνη. Βρείτε τον τρόπο. Είναι δικό σας θέμα. Το Υπουργείο έχει ξαναγίνει και μπορείτε εύκολα να το λύσετε. Για όλα αυτά λοιπόν, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή. Για όλα αυτά λοιπόν, τα αιτήματα, ξέρετε, το λέτε κι εσείς, ότι έχουμε δίκιο. Και επειδή και σαν μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων είχαμε απεργία τον περασμένο Νοέμβρη για όλα αυτά, εισπράξαμε βέβαια το δίκαιο, ναι, θα δούμε και τα ρέστα. Προς το παρόν, το σακούλι μας έχουμε μόνο υποσχέσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα κλιμακώσουμε, κύριε Υπουργέ, το λέμε και το λέμε ξεκάθαρα. Και δεν είναι ούτε από καπρίτσο, ούτε από επαναστατική γυμναστική. Είναι γιατί αυτά τα αιτήματα πατάνε, ακουμπάνε προβλήματα του κλάδου. Δεν τα ζητιανεύουμε, τα απαιτούμε γιατί είναι το δίκιο μας. Και μέτρα προστασίας και να σταματήσει η κλοπή στα ένσημα και να δυναμηθούν τα υπεραγνώστων. Τη σύμβαση υπογράψτε εσείς και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εμείς για το μεροκάματο και το ύψος του με τους εργοδότες. Έχουμε τον τρόπο μας.